Απλά με τον καλεσμένο μας, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για τον Γιάννη Ψηφίδη, γιατί ο Χρήστος ο Γρόλιος είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που τον έζησαν από τόσο πολύ κοντά όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά την κοινή τους παρουσία στον ερασιτέχνη, και νομίζω θα μας τα πει πάρα πολύ καλύτερα ο ίδιος. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Γρόλιο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Δύσκολη, νομίζω ένα δύσκολο 24ωρο και για εσάς, γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ήσασταν από τους λίγους ανθρώπους που ζούσατε καθημερινά και πολύ έντονα τον Γιάννη Ψηφίδη. Από το 2012 μέχρι σήμερα 8 χρόνια τώρα, τουλάχιστον τελευταία χρόνια, ήταν πραγματικά πολλές οι κοινές στιγμές στην ιστορία του Άρη που βιώσαν μαζί με τον Γιάννη Ψηφίδη. Και όχι μόνο στην ιστορία, και γενικότερα και προσωπικά είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να συνδεθούμε. Και νιώθω ότι πραγματικά, για μένα τουλάχιστον ήταν ξαφνικό, δεν έμπαινε στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η μέρα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το... μετά την απώλεια του Γιάννη. Και δεν έμπαινε νομίζω δικό στο μυαλό και στον περισσότερο ότι βλέπαμε ένα Γιάννη Ψηφίδη που όλα τα προηγούμενα χρόνια, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς, παρά τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ήταν σχεδόν κάθε μέρα στα γραφεία του ερασιτέχνη, ειδικά την περίοδο που ήταν πρόεδρος του συλλόγου, και ακόμα και όταν ήταν σπίτι, νομίζω ότι ήσαν συχνά στη τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα του συλλόγου κτλ. Δεν σταματούσε να ασχολείται με την ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο στην ερασιτέχνη, αλλά και παλαιότερα και στην ΠΑΕ, Άρης, όσο είχε ασχοληθεί. Ήταν η καθημερινή παρουσία του, ήταν αφιερωμένος, σταγμένος, τουλάχιστον τελευταία 8 χρόνια, στα ζητήματα του Άρη. Είχε τη σύνδεση βέβαια την οικογενειακή, μέσα του αδερφού του Βασίλη, ο οποίος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην κατάκτηση του κυπέλλου του 1970, μέχρι που μετέβη μετά στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Άρα λοιπόν η οικογένεια Ψηφίδη πάντα ήταν δίπλα στον Άρη. Αυτό κουβαλούσε και ο Γιάννης μετά από την ανασχόλησή του κυρίως στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως αεραλίστας, μέχρι το 2012 που ασχολήθηκε ιδιαίτερα ενεργά με τον Άρη, όπου ταυτίστηκε ουσιαστικά και για 4-4,5 χρόνια από τους μακροβιότερους πρόεδρους του ΑΣΥΓΜΑ στην ιστορία του. Ήταν ο Γιάννης, ο οποίος πρόσφερε και κάτι παραπάνω από αυτά που πραγματικά μπορούσε. Ήθελε με τη μεθοδικότητά του, την οργάνωση, σε επίπεδο μιας εταιρείας, σαν ειδικού σε μια εταιρεία όπως είχε μάθει στην υπόλοιπη ζωή του, έτσι να το πιστονάρει, να την οργανώσει, να τον οργανώσει, να καταγράψει, να δει το τι μπορεί να γίνει για το καλύτερο της ομάδας, του σωματείου. Πλην όμως δυστυχώς αυτά μένουν στην ιστορία. Πρέπει να νιώθουμε αυτά που προσέφερε στον Άρη και να τον θυμόμαστε και να αποδίδουμε τουλάχιστον τιμή που του αρμόζει. Και μια μακριά παρουσία και ανασχόληση με τον Σύλλογο σε πολύ δύσκολες περιόδους για την ομάδα και κυρίως για το ποδοσφαιρικό τμήμα, διότι ως πρόεδρος του ερασιτέχνη κλήθηκε για ένα διάστημα να διαχειριστεί και αυτή την καυτή πατάτα. Μαζί βέβαια το κάνατε, γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε αντιμετωπίσει πολλές δύσκολες καταστάσεις από το δικό σας πόστο ως νομικός του Συλλόγου. Δηλαδή δεν ήταν στα εύκολα, ήταν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σε πάρα πολύ δύσκολες. Και μάλιστα τόλμησε και με την θέση της υπογραφής του για την ανάληψη ευθυνών που πολλοί μπορεί να διστάζανε, ο ίδιος προθυμοποιήθηκε, μπήκε στην πρώτη γραμμή προκειμένου να βοηθήσει τον Άρη, γιατί πίστευε σε αυτό το εγχείρημα. Πίστευε ότι πραγματικά μπορεί να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο Άρης, είτε στον ερασιτέχνη είτε και στην ΠΑΕ παλαιότερα. Είχε μια σταθερή διαρκή παρουσία. Ναι, όντως. Θα είστε κι εσείς φυσικά εννοείται στο τελευταίο αντίο σε λίγη ώρα στα κημητρία της Θέρμης. Για να το ελάχθω. Με την οικογένεια του και λόγω της συγκυρίας του COVID-19 θα είμαι εκεί. Εκεί κατευθύνομαι. Αλλά σε στενό κύκλο. Ναι. Το καταλαβαίνω και είναι φυσιολογικό κιόλας λόγω της πανδημίας που υπάρχει. Για να το ελαφρύνουμε και λίγο, βέβαια, θα πάμε σε μια άλλη δύσκολη κατάσταση, μιας και κάναμε αναφορά σε δύσκολες καταστάσεις. Και μαζί με τον Λευτέρη Αρβανίτη ήσασταν οι δύο που μονοπόλησαν, να το πω έτσι, το ενδιαφέρον και τα όσα ακούστηκαν στην συνέντευξη τύπου του ερασιτέχνη την περασμένη Δευτέρα, με αφορμή το θέμα της ΚΑΕ, που είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μένει στην επικαιρότητα, διότι μιλάμε για μία ακόμα προσπάθεια, γιατί πάλι με τον κύριο Βανίτη, και εσείς ήταν τότε πριν 6-7 χρόνια, της επιβίωσης του τμήματος, γιατί είναι πλέον στο σημείο 0.
Πράγματι. Μετά μεγάλη προσοχή. Βέβαια στην εξωτερική που ήταν και ο Δημήτρης Πρωτογερόπουλος και φυσικά και ο Χάρης Βεβαίως, εννοείται, ναι. Που προσθέτουν και με την παρουσία τους και με τις γνώσεις τους αυτό που μπορεί, που χρειάζεται και η ΚΑΕ αυτή τη διάστημα. Πράγματι, πριν από μερικά χρόνια ήταν σε συνεργασία με τον Λευτέρη Αρβανίτη όταν η ΚΑΕ Άρης, μετά από συντονισμένες ενέργειες, με τη βοήθεια του Γιώργου του οικονόμου του συναδέλφου, την μέση συμπαράσταση, που κατάφερε και υπήρχε στο άρθρο 99 του πρωτοχειρητικού κώδικα, προκειμένου να εξηγιανθεί. Ήταν μια περίοδος που πραγματικά φάνταζε πάρα πολύ δύσκολη. Υπήρχαν και πάλι και τότε μπαν, τα οποία ξεπραστήκανε. Υπήρχε πλην όμως αυτός ο πόθος και το πάθος προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Πράγματι, καταφέραμε να ρυθμίσουμε τότε όλες τις οφειλές, να γίνει ένας γενναίος εξορθολογισμός όσον αφορά τις υπολοιπόμενες δαπάνες μετά από την απόφαση αυτή. Πλην όμως, δυστυχώς, μετά την έλευση δύο επενδυτών, μεγαλομετόχων θα λέγαμε καλύτερα, οι οποίοι ναι μεν με την παρουσία τους ιδρύψαν κεφάλαια στην ΚΑΕ Άρης μεγαλύτερα των προϋπολογισμών που είχαν θέσει, τελικά δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν διάσανε τόπο, εκ το αποτελέσματος κρίνοντας, γιατί και πάλι η ΚΑΕ Άρης βρίσκεται αριθμητικά τουλάχιστον αφορά τις οφειλές της στον ίδιο ακριβώς παρανομαστή που ήταν και τότε, το είχε πει από τότε όταν είχε παχθεί στο άρθρο 99. Η διαφορά τώρα είναι ότι τότε ήταν ρυθμισμένα όταν ήρθε η οικογένεια Λάσκαρη και τώρα είναι αρρύθμιστες οι οφειλές αυτές. Γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας προκειμένου να, και κυριολεκτό με αυτό που λέω, προκειμένου να μπορέσει η ομάδα να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα, να σταθεί όρθια, να συμμετέχει, να κοιτάξει ο αντιπάλος στα μάτια, να μην κάνει ένα ρόστερ προαθλητισμού, ένα ρόστερ όμως ανταγωνιστικό κατά το δυνατόν, εκμεταλλευόμενο τον κόσμο της, που είναι το μεγάλο της όπλο, και το λέω αυτό έτσι φιολογώντας, αλλά πραγματικά η διαφορά που έχει με τα υπόλοιπα ονόματα που υπάρχουν στην Α1, στο πρωτάθλημα του μπάσκετ της Α1, είναι ακριβώς ο Άρης και μερικές ομάδες ακόμα, λίγες ομάδες, οι οποίες έχουν τη δυναμική του κόσμου τους. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά όσον αφορά τις υπόλοιπες που συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα. Κόσμος, ο οποίος όμως δυστυχώς φέτος δεν γνωρίζουμε, μάλλον την επόμενη αγωνιστική περίοδο δεν γνωρίζουμε αν θα είναι παρόν. Και όχι γιατί δεν το θέλει, αλλά γιατί επιβάλλεται λόγω της συγκυρίας της πανδημίας. Γι' αυτό το λόγο είναι ακόμη πιο δύσκολος ο προγραμματισμός. Εδώ ακριβώς πρέπει να σπεύσουν οι φίλοι του Άρη, έστω και με διαρκείας που ελπίζω να χρησιμοποιηθούν. Δεν είναι και βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι μια απόδειξη ότι στέκονται δίπλα στην ομάδα που τους έχει τόσο πολύ ανάγκη, παρότι για μια ακόμη φορά ζητεί τη συνδρομή του κόσμου που πάντοτε ήταν παρόν στον Άρη, στην ιστορία του Άρη. Τουλάχιστον τα τελευταία 30 περίπου χρόνια που ζω και μέσα από γενικές συνελεύσεις και τις πολλές διαδικασίες που έχει η ομάδα όλη αυτή την ιστορία, θεωρώ ότι πραγματικά είναι μια ακόμη φορά που ζητεί τη συνδρομή του, γιατί αυτή είναι και η δύναμη του Άρη. Η δύναμη του Άρη είναι αυτή η ενέργεια που έχουν όλοι οι φίλοι του. Και μια σημαντική... Μια φορά ακόμα καλύτερα. Ναι. Μια σημαντική λεπτομέρεια. Θέλω να πω μόνο να μου επιτρέπετε. Βεβαίως, εννοείται. Και η έννοια της πολυμετοχικότητας έχει να κάνει με την... Ναι. Με το δεδομένο ότι εάν τυχόν κάποιος συνδράμει, θα πρέπει να λαμβάνει κάτι. Όχι ότι είναι κάτι φοβερό ή θα είναι κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ανταποδοτικό, αλλά είναι μια τιμητική έτσι, ανταπόδοση να παρέχεις μια μετοχή, δύο μετοχές, 10 μετοχές, όπως είναι η ελάχιστη συμμετοχή, σε αυτούς οι οποίοι θα αποφασίσουν να βοηθήσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή. Είναι δύσκολη η περίοδο πραγματικά, είναι δύσκολη η περίοδο που διανύουμε, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει κρατικός χορηγός στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει συμφωνία για τηλεοπτικά. Προσπαθεί η ομάδα να θωρακιστεί και αν ακόμη δεν είναι αυτή η κατανομή των χρημάτων, εφόσον προκύψουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα στον ΕΣΑΚΕ, να μπορέσει να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει με τη δημιουργία ενός τηλεοπτικού καναλιού, το ARTV, που θα προβάλλει τους αγώνες του. Ναι. Προσπαθεί επίσης, παρότι έχει απώλειες όσον αφορά τους χορηγούς λόγω του COVID-19, να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει, αυτή την δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού, είναι να σταθεί ο κόσμος δίπλα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα οικονομικά.
είτε με την άρση ενδεχομένω στον ΠΑΝ, είτε με την ηγητική, με τις ηγητικές επιστολές, είτε με, με τις ρυθμίσεις σε εφορία ή οτιδήποτε όπου αλλού απαιτείται. Και ταυτόχρονα να χτίσεις και ένα ρόστερ, το οποίο θα είναι κατά το δυνατόν ανταγωνιστικότερο. Ο Άρης φέτος καλείται να στήσει, να δημιουργήσει δύο προϋπολογισμούς. Ένα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα πρέπει να είναι απόλυτα συνεπής σε αυτά που θα υποσχεθεί. Λήφθηκαν αποφάσεις στην εξέλιξη του ΕΣΑΚΕ προκειμένου να μπορεί κάθε ομάδα, να πρέπει κάθε ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτό το οποίο υπόσχεται σε κάθε περίοδο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσει και ένα προϋπολογισμό για να καλύπτει σταδιακά τις παλιές οφειλές. Είναι χρηματικά ποσοστά που πρέπει να καταβληθούν. Δεν είναι σαν τις άλλες ομάδες ο Άρης, ο οποίος θα κάνει μια βόλτα ανά την Ελλάδα για να συλλέξει κάτι, ένα σημείο παραδείγματος χάρη και να τον αξιοποιήσει σε εισαγωγικά. Κουβαλάει την ιστορία του, κουβαλάει την ιστορία 106 ετών. Η ιδιαίτερα του τμήμα που καταφέρει είναι αυτό το οποίο έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα, πάρα πολλά στην αξιοπιστία της, πάρα πολλά στο φίλαθρο κόσμο της ομάδας και γενικότερα Ελλάδα, Ευρώπη και παγκοσμίως σαν brand name. Πρέπει να το διαφυλάξουμε, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία και στη συνέχεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μη επαναλαμβάνοντας τα λάθη του παρελθόντος. Έτσι είναι. Και μια που αναφέρατε το παρελθόν, αυτό που θέλω να σημειώσω και νωρίτερα είναι ότι σε σχέση με την προηγούμενη φορά που αναλάβατε πάλι μια δύσκολη κατάσταση, τώρα συναντάτε δυσπιστία πολύ μεγάλη από τους πιστωτές, η οποία δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες διοικήσεις. Εντάξει, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο και γενικότερα όσα υποθήκανε και από τον κύριο Αλβανίτη και από εσάς. Αν το δούμε λίγο πίσω από τις λέξεις, πέρα τα προβλήματα που έχετε να διαχειριστείτε, είναι μια προσπάθεια να κάνετε ξανά τον Άρη ελκυστικό μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις που καταγράψατε, προκειμένου, όπως είπατε και τότε, γιατί εσείς, όπως είπε και ο κύριος Αλβανίτης συγκεκριμένα, άμα έρθει κάποιος, για μας είναι το ιδανικό να έρθει να αναλάβει όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά πρέπει να γίνει ξανά ο Άρης μπασκετικά ελκυστικός, να δημιουργηθεί ένα καλό πακέτο, ωραίο, προκειμένου να προσελκύσει κάποιον επενδυτή, χρηματοδότη, οτιδήποτε. Πράγματι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν. Πρέπει να βλέπουμε θετικά και με θετικές ενέργειες να προβάλλουμε αυτό που μπορούμε να προβάλλουμε. Έχει να δώσει ο Άρης, έχει πάρα πολλά. Χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και χρειάζεται κυρίως προς αποφυγή της ασωστρέφειας που δυστυχώς έχει παρατηρηθεί σαν φαινόμενο στις τελευταίες δεκαετίες στον Άρη, θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, ακούγεται σαν ευχολόγιο, αλλά πραγματικά χρειάζεται η εξέβρεση της κοινής συνισταμένης των οργανών. Δεν γίνεται διαφορετικά, εάν υπάρχει αυτή μια, αν υπάρχει μια άκρητη, μια κριτική η οποία δεν στηρίζεται σε κάτι συγκεκριμένο, θα πρέπει να την αποφεύγουμε. Εάν είναι κάτι ουσιαστικό, σαφώς και πρέπει να προβάλλεται. Γιατί ακριβώς μέσω της κριτικής, της καλόπιστης όμως, είναι αυτό το οποίο μπορείς να διορθώσεις, μέσω αυτής θα διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Είναι απαραίτητη. Αλλά όταν είναι στήρα, τότε θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να εκφραζόμαστε, προκειμένου να ζητάμε το θετικό και να έχουμε μια θετική προβολή των πραγμάτων για να μπορούμε να έχουμε στόχους. Οι στόχοι αυτή τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε είναι ποιοι είναι αυτή τη εξυγίανση. Ακούστηκαν και άλλες φορές στο παρελθόν. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Μοιραία πρέπει να το ακολουθήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να παρατήσουμε την ιστορία αυτή. Όπως ακριβώς γίναμε φίλοι του Άρη εμείς όταν γεννηθήκαμε, μέσα από την ιστορία του Άρη, μέσα από αυτά που πρόσφερε σαν σωματείο, σαν ιδέα, μέσα από τους τίτλους που είχε, μέσα από όλη αυτή την ενέργεια που κυκλοφορεί, έτσι θα πρέπει να την αφήσουμε. Για να διατηρήσουμε πάντως, θα πρέπει να δουλέψουμε. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έχουμε προβλήματα. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια όμως. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποια άλλη λύση, μακάρι να έρθει κατά τη διάρκεια τη μεταβατική αυτή η περίοδο που διανύουμε, και να είναι πιο εύκολα τα πράγματα, πρέπει, έστω και μέσω της πολυμετοχικότητας, όπου ουσιαστικά είναι μια ανταπόδοση προς οργανώσεις να συμμετέχουν, αυτή η ενέργεια που θα δημιουργηθεί, που είναι ένα αφορμή για να προσελκυστεί κάποιος χορηγός ενδεχομένως, να προσελκύσουμε κόσμο γύρω από την ομάδα, πρέπει να είμαστε κοντά, να συνδράμουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι κοντά ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς ακούγεται, είναι χιλιοεπομένο. Κάποιοι θα πει έχουν κουραστεί να μου ζητάνε. Μας έχει δώσει και πάρα πολλά όμως αυτή η ομάδα. Έτσι. Ειλικρινά πάρα πολλά.
είναι κάτι το οποίο είτε για τους νεαρότερους είναι αυτά από τα οποία τους έχουμε μεταφερθεί, είτε για τους παλαιότερους αυτά τα οποία έχουμε βιώσει. Μας κάνανε περήφανος που εξακολουθούν έστω και στην, όταν ανατενίζουμε το παρελθόν, όταν το σκεφτόμαστε το παρελθόν, να βγαίνει ένα χαμόγελο πλατή και μια αίσθηση χαράς από μέσα μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αξίζει, πιστεύω, να σταθούμε δίπλα, παρότι, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πετύχουμε τη λύση, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί είναι μεγάλο το... πολλά τα προβλήματα. Σαν δηλαδή μια έδρα είναι. Τελειώνει το ένα, προκύπτει το άλλο. Ναι. Πρέπει, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε μια πολυτέλεια αυτή τη στιγμή οικονομική, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιληφθούν και οι τυχόν πιστωτές ότι εάν θέλουν να καταστρέψουν τον Άρη, θα τον καταστρέψουν και δεν θα λάβουν και τίποτα, δεν μπορέσουν να τους πληρώσει αυτά τα οποία τους οφείλει. Ναι. Αυτή είναι η πρόθεση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και αυτοί να σας αισθανθούν ότι πρέπει να βρεθεί η λύση η οποία και θα ικανοποιήσει αυτούς στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα αυτό μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την διατήρηση, συντήρηση αυτής της ομάδας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, όταν πιέζεις κάποιον και διαπραγματευτικά, όταν πιστεύεις ότι έχει το περιθώριο να σου δώσει κάτι, αυτή τη στιγμή δυστυχώς, όσο και αν την πιέσει την ομάδα, δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο. Πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τα θέματα που αφορούν την επιβίωσή της και στη συνέχεια, αμέσως μετά, να δει τι μπορεί να κάνει. Ναι. Συνειδητοποιώντας ότι και παίρνοντας καταλάβει αυτό και φύγοντας ο κόσμος, δεν μπορεί να κάνει προαθλητισμό αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αφήσουμε αυτό λίγο στην άκρη. Θα πρέπει ταυτόχρονα να αποπληρώσει τα παλιά. Δεν μπορείς, έτσι ώστε να κερδίσει την καλλιματηρία της, την αξιοπιστία της και να μπορέσει μετά στο μέλλον, όχι μετά από πολλά χρόνια, γιατί με συνεισμένες ενέργειες πιστεύω μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το οικονομικό πρόβλημα το οποίο έχει, το άνοιγμα αυτό που υπάρχει. Να μπορέσει να κάνει κάτι πιο ανταγωνιστικό, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φίλων του Άρη και η γνώρα του μπάσκετ, γιατί πολλοί θέλουν τον Άρη δυνατό. Είναι ένα brand name το οποίο ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, εξακολουθεί και πουλάει και προσελκύει κόσμο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν κατατοπιστικότατος και στείλατε και πολλά σημαντικά μηνύματα προς τον κόσμο μεταξύ άλλων. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι έχει να πάτε και στην κηδεία κιόλας του Γιάννη του Ψηφίδη. Καλή συνέχεια, κύριε Ρόλνια, να είστε καλά. Από την άλλη, μόνο αυτό να εκδώσω. Ναι, ναι. Ό,τι και να γίνει, και αν ακόμη κάποιος δεν έχει δυνατότητα ή έχει κουραστεί να συνδράμει για μια ακόμη φορά, και αυτός πρέπει να θεωρείται ότι είναι φίλος του, είναι κοντά στην ομάδα, και αυτός είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε αντιπαλότητες. Ο καθένας έχει το ελεύθερο της επιλογής του. Για μένα δηλαδή αυτά που λέω δεν είναι επιβάλλουν σε κάποιον κάτι. Απλώς είναι μια αφορμή να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Μόνο αυτό. Αυτό. Και νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος επίλογος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρόλιο. Να είστε καλά. Εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον νομικό του Εραστέχνη Άρη, το Χρήστο το Χρόλιο.